Η Κρήτη αποδεικνύεται επικίνδυνη όχι μόνο στην άσφαλτο που ήδη έχουν χάσει τη ζωή τους 31 συνάνθρωποι μας, αλλά και στη θάλασσα 27 άτομα μέχρι σήμερα έχουν αφήσει την τελευταία τους πνοή στις παραλίες του νησιού. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι περισσότεροι από αυτούς τους θανάτους οφείλονται σε παθολογικά αίτια, οι θανόντες είναι άνω των 60 ετών, αρκετοί από αυτούς τουρίστες, ενώ πολλά περιστατικά έχουν καταγραφεί μετά τη βάρδια των αβαγοσοστών. Να σημειωθεί ότι αρκετοί από τους λουόμενους, όταν η θάλασσα έχει έντονο κυματισμό, αψηφούν την κόκκινη σημαία και ρισκάρουν τη ζωή τους. Σεβασμός στη θάλασσα. Δεν χρειάζονται υπερεκτίμηση δυνάμειων. Φαγητό και αλκοόλ με την κολύβηση δεν πάνε. Κάτι που βέβαια εμεί οι Έλληνε το έχουμε αυτό σαν κουλτούρα. Λέει το γνωρίζουμε ότι δεν πρέπει. Οι ξένοι όμω δεν το γνωρίζουν. Αμέσω μετά το πρωινό του ή το μεσημεριανό του πάνε και μπαίνουν μέσα στη θάλασσα. Γι' αυτό και κατά καιρού έχουμε πολλέ ανακοπέ, πολλού θανάτου από παθολογικά αίτια. Είναι λόγω του φαγητού και του αλκοόλ. Σύμφωνα με τα στοιχεία στο Ηράκλειο, ήδη 10 άτομα έχουν χάσει τη ζωή του με τα περισσότερα περιστατικά να οφείλονται σε παθολογικά αίτια. Ακολουθεί ο νομός Λασιθίου με 7 θανάτους. Στην Ιερά Πέτρα, τρεις έχασαν τη ζωή τους στις παραλίες από παθολογικά αίτια, ενώ δύο ήταν οι πνιγμοί. Στον Άγιο Νικόλαο, ένας πνίγηκε στη θάλασσα και ακόμη ένας κατέληξε από παθολογικά αίτια. Στα Χανιά, έξι άτομα έχουν αφήσει την τελευταία τους πνοή, με το Λιμεναρχείο της Ούδας να καταγράφει τρεις θανάτους από παθολογικά αίτια και το Λιμεναρχείο Χανίων με αρμοδιότητα από την Αγία Κυριακή μέχρι το Κολυμπάρι να καταγράφει άλλου τρει. Ο ένα οφείλεται σε αυτοκτονία και οι άλλοι δύο σε παθολογικά αίτια. Στο Ρέθυμνο οι νεκροί είναι τέσσερι. Οι τρει πνιγήκαν στι βόρειε παραλίε του νομού και ο τέταρτο στην Αγία Γαλήνη. Πέρυσι είχαμε 231 περιστατικά διάσωση και φέτο έχουμε μόνο 28. Οπότε όπως καταλαβαίνουμε έχει μειωθεί κατά πολύ ε, το, το ποσοστό των κινδυνεύοντων. Γιατί ενώ πέρυσι είχαμε 20 ναυαγωσώσεις, φέτο έχουμε 28. Να σημειωθεί ότι η βάρδια των αβαγοσωστών ξεκινά στις 10 το πρωί και ολοκληρώνεται στις 5.30 το απόγευμα, ενώ στις περισσότερες νότιες παραλίες του νησιού δεν υπάρχει αβαγοσώστης. Τέλος, έως τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, πέρυσι είχαν καταγραφεί 19 περιστατικά πνιγμών.